Ακούσαμε και τον κόσμο και πραγματικά όταν έχουμε να κάνουμε με φορολογικά, με τέτοια νομοσχέδια που έρχονται, με μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν όλους μας, τρομάζουμε και να έχουμε λοιπόν την άποψη του πλέον ειδικού, Δημήτρης Μπούχαλης, λογιστής και πρώην αυτοδιοικητικός. Απ' όλα, καλησπέρα κύριε Μπούχαλη. Καλησπέρα Γεωργία μου και σου εύχομαι καλή επιτυχία στην όμορφη εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι έτσι και η ενημέρωση και τα θέματα της κοινωνίας που μας απασχολούν. Ασφαλώς. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη για τη Μεσσηνία αλλά και για όλη την Πελοπόννησο όπου μας βλέπει ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έρθουμε λίγο να δούμε όλα αυτά. Ακούσαμε και τον κόσμο. Λίγο λένε κάποιοι, εγώ δεν χρησιμοποιώ καθόλου κάρτα ή άλλοι το ακριβώς αντίθετο ή πιο μεγάλες ηλικίες προτιμούν μετρητά. Τέλος πάντων, τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, ποιους αφορά και πώς έχουν οι αλλαγές. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι ό,τι ισχύσει θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Από το 2020. Από την πρωτοχρονιά και όλες με το καλημέρα. Και μετά θα ισχύσει το νέο μέτρο, αυτό που ακόμα δεν το έχει φέρει στο νομοσχέδιο η κυβέρνηση, αλλά τις επόμενες μέρες θα το φέρει στο νομοσχέδιο γενικά που θα αφορά το φορολογικό. Να πούμε ότι, όπως είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, ότι αποκλιμακωτά αυτή τη στιγμή που, είναι που ζητάνε αποδείξεις, ζητούνται αποδείξεις, θα είναι 30% για όλους και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι πλέον το μέτρο αυτό θα αφορά και τους επαγγελματίες μας, τώρα αφορούσε και τους μισθωτούς. Αυτό να πω ότι έχει σχέση προφανώς με το. Γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μέχρι 10.000 φορολογητέο εισόδημα και για τους επαγγελματίες, οι οποίοι να θυμίσω ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν αφορολόγητο όπως έχουν οι μισθωτοί, φορολογούνταν με 22%. Έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι πλέον θα είναι με το 9%. Οπότε προφανώς τους δίνει και το κίνητρο με τις ηλεκτρικές πληρωμές για να μπορούν να έχουν αυτή την έκπτωση. Έτσι το βλέπω εγώ. Είναι 30% του εισοδήματος να καλύψει τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Και από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει ανώτατο πλαφόν στις 20.000 ευρώ. Από εκεί πέρα, δεν χρειάζεται κάποιο που έχει δηλαδή παραπάνω εισοδήματα από 30% των 20.000 ευρώ να δικαιολογήσει και άλλες αγορές. Όλο αυτό, κύριε Μπούχαλη, φαντάζομαι και για την πάταξη της φοροδιαφυγής κυρίως. Το βασικό είναι αυτό, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Γιατί και μέσα σε αυτό το μέτρο προσπαθεί η κυβέρνηση να. Ένα μέρος της φοροδιαφυγής να το πιάσει, που λέμε, ώστε να αυξηθεί και το εισόδημα που προσφέρεται προς το κράτος. Όλο αυτό βέβαια πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι πολίτες, ότι βοηθώντας την κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν έχει σημασία ποιος είναι, ώστε να πατάξει τη φοροδιαφυγή, αυτό είναι όφελος πρώτα απ' όλα των πολιτών, γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή επιστρέφουν στους πολίτες. Δηλαδή, αν καταφέρουμε και ένα μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής, το οποίο μην γελιόμαστε τώρα στη χώρα μας, είναι πολύ μεγάλο ποστό, και πάψει να υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, αυτό θα είναι προς όφελος όλων. Και ειδικά για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, τα οποία αυτοί πρώτα απ' όλα έχουν ανάγκη από τα παραπάνω που θα περισσέψει το κράτος για να δοθούν σε αυτές τις δομές, σε κοινωνικές δομές πάνω απ' όλα. Και επιστρέφει και με μια μορφή επιδομάτων που επίσης απασχολεί και αυτό το ζήτημα πάρα πολύ κόσμο. Ασφαλώς, γιατί είδατε τώρα και με το πλεόνασμα που υπήρξε και προεκλογικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τώρα και η τωρινή κυβέρνηση που έχει ανακοινώσει, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα πλεόνασμα, ότι θα δοθεί και σε κοινωνικές, αυτό που είπα και πριν, δηλαδή και σε κοινωνικά επιδόματα, ώστε να βοηθήσουμε τους ασθενέστερους για να περάσουν αυτά τα χρόνια που πραγματικά δεινοπαύσαν όλα αυτά τα. Οι τάξεις και η μεσαία αλλά και η χαμηλή τάξη δεινοπαύσαν στα χρόνια των μνημονίων και. Υπάρχουν έτσι και μεγαλύτερες ηλικίες ακόμη άνθρωποι που δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου τις κάρτες όπως είδαμε στο ρεπορτάζ. Αυτοί τι θα κάνουν, κύριε Μπούχαλη? Γι' αυτό έχει προβλεπτεί ότι από κάποιο. Δεν ξέρω αν αλλάξει το όριο ηλικίας. Από κάποιο όριο ηλικίας και πάνω δεν είναι απαραίτητο να έχουν τις πληρωμές, με ηλεκτρονικές πληρωμές οι συνταξιούχοι. Έχει προβλεπτεί, δηλαδή έχει προβλεπτεί και πριν και έχει προβλεπτεί. Και θα προβληθεί, φαντάζομαι, και τώρα, γιατί πραγματικά κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να δυσκολεύονται, ναι, σαν διαδικασία. Δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τις κάρτες. Βέβαια, να πούμε ότι στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο το πλαστικό χρήμα και θα πρέπει και σιγά-σιγά και στην Ελλάδα. Εντάξει, υπάρχει και ο αντίλογος ότι μας παρακολουθούν, βλέπουν όλες το τι αγοράζουμε, το ότι είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα. Απ' την άλλη, είναι και θέμα του κράτους να διασφαλίσει το αδιάβλητο των. Όλων αυτών των συναλλαγών και πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση οδηγείται για το κράτος και θα δούμε τα αποτελέσματα στο επόμενο έτος. Μακάρι να είναι καλά για όλους μας. Επίσης, ένα ζήτημα είναι τι γίνεται, επειδή οι λογιστές προφανώς δεν έχετε να κάνετε μόνο με τους πολίτες, τον απλό φορολογούμενο, αλλά και με επιχειρήσεις. Τι σας λένε, τι γίνεται, πώς το είδαν οι επιχειρηματίες? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι. Τον τελευταίο καιρό, γενικά, με κάποιες μειώσεις που έχουν ανακοινωθεί στους φόρους,
Υπάρχει μια διάβεση από τις επιχειρήσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι τα χρόνια, τι κάναμε τώρα, τι πετύχαμε τα χρόνια της κρίσης. Αυξάνοντας όλες τις κυβερνήσεις, αυξάνοντας τους φορολογικούς τελεστές και το ΦΠΑ, το φόρο προστιθέμενης αξίας, καταφέραμε να μειώσουμε τα έσοδά μας. Δηλαδή, τι ήταν τώρα, ουσιαστικά οδηγήσαμε τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια μεγάλη αύξηση της φοροδιαφυγής. Εμείς στα γραφεία μας το έχουμε ζήσει. Δηλαδή, ειδικά... Το ακριβώς αντίθετο από αυτό σας διακόπτω που ήθελε να πετύχει κάθε κυβέρνηση. Δεν σημαίνει δηλαδή, και αυτό βέβαια έχουν και μια μεγάλη ευθύνη και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας με την Τρόικα και με αυτά που προσπάθησαν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς η οικονομία δεν είναι απλά μαθηματικά. Δεν είναι τόσο επί τόσο κάνει τόσο. Δηλαδή θα αυξήσουμε τόσο το ΦΠΑ, τόσο το φόρο εισοδήματος και θα συντάξουμε τόσα. Είναι μια καμπύλη, είναι μια καμπύλη που όσο την πιέζει παραπάνω, τότε αρχίζει η καμπύλη αυτή και κατεβαίνει αντί για να ανεβαίνει. Αυτό που μετράει στην αγορά είναι να βρούμε τους σωστούς φορολογικούς συντελεστές και πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει με το να έχει ανακοινώσει ήδη τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων από 28% στο 24%. Θα ισχύσει ήδη από το 2019, έχει ανακοινωθεί και θα ισχύσει ο φόρος μερισμάτων από το 10% στο 5%. Να θυμίσουμε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα, από το 15% ήδη το είχε μειώσει στο 5%. Και προβλέπεται και από ό,τι φορά μαζί με το κοινωνικό μέσμα που θα δοθεί κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβριο, προβλέπονται και κάποια κίνητρα και για τις επιχειρήσεις. Συζητείται ίσως να επιστραφεί μέρος της προκαταβολής του 2018 τις επιχειρήσεις. Θα το δούμε όμως αυτό. Ακόμα δεν έχει μπει στο νομοσχέδιο. Οπότε θα αναμένουμε και γι' αυτό. Να έρθουμε λίγο να δούμε με αυτό το νομοσχέδιο πόσο θα αλλάξουν προς το καλύτερο τελικά τα πράγματα σε γενικές γραμμές, τι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο κατά βάση αφορά και τις επιχειρήσεις. Αφορά όμως και τους μισθωτούς, γιατί έχουμε αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, συν το επίδομα που θα παίρνει κάποιος που θα γεννάει, κάποια οικογένεια η οποία θα γεννάει, θα κάνει ένα παιδί από εδώ και στο εξής μετά το φορολογικό νομοσχέδιο, και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο, γιατί σήμερα αλλάζω λίγο το αντικείμενο. Διάβασα έτσι μια πολύ απογοητευτική μελέτη ότι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια θα είμαστε 1 εκατομμύριο λιγότεροι στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το δούμε. Είναι μεγάλο θέμα αυτό με την υπογεννητικότητα. Και δεν νομίζω ότι αυτό, γιατί ακούσα από κάποιους ότι αυτό μπορεί να λυθεί με το να έχουμε πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα και αυτό κενό να εκπληρωθεί από αυτούς. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, είναι μια άλλη κατάσταση. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα και να δούμε πώς μπορεί να οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Πάντως σε θετική κατεύθυνση, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό σε γενικές γραμμές. Κινείται, οριστικοποιείται αύριο. Η οικονομία, επειδή είναι και πάνω απ' όλα είναι ψυχολογία, είναι γεγονός ότι από την ώρα που άλλαξε η κυβέρνηση και μετά και πνέει ένας άνεμος αισιοδοξίας σε επιχειρήσεις. Κύριε Πιτέρ, πάρα πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, χωρίς να λογαριάσει ίσως και την Τρόικα και τους ξένους, ότι ανακοίνωσε αυτά που είχε βάλει στο πρόγραμμά της αμέσως, δηλαδή έκανε τη μείωση στο ΦΠΑ, ειδικά για τις επιχειρήσεις εστίασης. Έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρξει και μείωση στο ΦΠΑ, η οποία αυτό αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά και τους μισθωτούς. Με τη μείωση, όπως σας προείπα, των φορολογικών συντελεστών από το 20 στο 24, με τη μείωση από τις 10.000 ευρώ με 10.000 ευρώ από το 22 στο. Από το 22 στο 9 που έχει ανακοινώσει, μιλάμε για 1.500 ευρώ ετησίως για κάθε επιχείρηση και για κάθε ελεύθερο επαγγελματία, δίνει έναν άλλο αέρα. Και με στόχο πλέον να γίνει και 20% στην επόμενη χρονιά ο φορολογικός συντελεστής, καταλαβαίνετε ότι οδηγούμαστε έτσι σε μια πάρα πολύ ευνοϊκή κατάσταση για τις επιχειρήσεις. Να έρθουν και οι επενδύσεις που λέγαμε. Αυτό πήγα να προσθέσω τώρα, με προλάβατε, ότι σύντομα το αναπτυξιακό νόμο πέρασε αυτές τις μέρες, προσδοκούμε και στις αύξησεις των επενδύσεων, ώστε πραγματικά και οι θέσεις εργασίας να προσθεθούν, ώστε να έχουμε μείωση της ανεργίας. Και καλύτερες απολαβές για τους εργαζόμενους, δηλαδή καλύτερες δουλειές και καλύτερα πληρωμένες δουλειές. Αυτό είναι το σημαντικό. Προφανώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπουχαλή. Να σας ευχαριστήσω και να είστε καλά και καλή επιτυχία και πάλι στην όμορφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.